Πάμε κύριε Κούρτη. Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που κάναμε για τη σημερινή ημέρα να πούμε ό,τι θέλετε εφόλης ήδης για 5 μήνες λειτουργίας του νομικού προσώπου, γιατί χωρίς εσάς δεν έχει σωστή ενημέρωση απευθείας από το νομικό πρόσωπο ο κόσμος και πολλές φορές ο κάθε ένας βγάλει τα αποθυμένα του με το να δημιουργεί θέμα τόσο στο νομικό πρόσωπο όσο στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρό του. Και αυτός είναι ο λόγος που σας ευχαριστώ βαθύτατα για τη σημερινή μέρα που ήρθατε εδώ πέρα. Θα πούμε κάποια πράγματα, θα πω εγώ κάποια πράγματα που θέλω ως προς το νομικό πρόσωπο, τη λειτουργία του και το τι υπάρχει στο νομικό πρόσωπο, και από εκεί και πέρα θα μπορείτε εσείς πολύ ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να σας απαντήσω για τη μέχρι σήμερα πορεία των 5 μηνών και γενικότερα για τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Αυτό είναι η υποχρεωσή μας, γιατί μέσα από εσάς, όπως είπα και νωρίτερα, θα μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Λοιπόν, εγώ καταρχάς ευχαρίστησα και στο προηγούμενο συμβούλιο και στην προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε μαζί τον Δήμαρχο που με εμπιστεύτηκε το νομικό πρόσωπο. Ήταν κάτι επιθυμία δικιά μου, καθαρά δικιά μου επιθυμία που το έκανε και που με έβαλε εδώ πέρα για να λειτουργήσουμε το νομικό πρόσωπο. Περίμενα ότι το νομικό πρόσωπο θα είναι κάπως διαφορετικό. Βέβαια τα βρήκα διαφορετικά, τα παλεύουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ήρθα σε ένα νομικό πρόσωπο που οι 4 υπάλληλοι είχαν αποσπαστεί μάλλον από το Δήμο προς το νομικό πρόσωπο με 9 χρόνια εμπειρία, έφυγαν ταυτόχρονα και 9 υπάλληλοι με κάποιες μέρες, πολύ λίγες μέρες για να ενημερώσουν τα νέα του. Εδώ θα σταθώ ότι ήταν 4 άτομα και πήρα 2. Να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό το έχω αναφέρει. Περιμένω να με καλύψει η διοίκηση του Δήμου και σε 2 άτομα ακόμη ή 1 άτομο. Να μην είμαι υπερβολικό. Από τα 4, τουλάχιστον να πάρω 1 άτομο ακόμη, 2 πήρα και 1-3. Καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία και η πίεσή μου και ως πρόεδρος και ως Δέλτα Σίγμα, ως Διοικητικό Συμβούλιο που πρέπει όλοι να το καταλάβουν και η πλειοψηφία του Συμβουλίου το καταλαβαίνει, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα προσαρμογής του νομικού προσώπου με καινούριους υπαλλήλους που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτε με την έννοια πώς λειτουργούσε το νομικό πρόσωπο, παράλληλα και εγώ μαζί τους να μπορέσουμε να φτάσουμε το νομικό πρόσωπο να το φτάσουμε εκεί που πρέπει και να φτάσουμε το νομικό πρόσωπο να μην είναι χρεωμένο και να γίνει δεύτερη και δίτ. Υπήρχε ένα μεγάλο χρέος στο νομικό πρόσωπο, δεν το αμφισβητεί κανένας, όποιος το αμφισβητήσει θα έρθετε να σας δώσω, δεν θα αναφέρω νούμερα, δεν χρειάζεται, το οποίο με αυτό το χρέος μόνο δεν μπορούσε εύκολα να γίνει και ο προϋπολογισμός μας για το 2020. Παρόλο ότι μας δόθηκαν 48.000 για να καλύψουμε ένα μέρος, το 1/3 περίπου των εξόδων που χρεωστούν το, παρόλο αυτό όμως δεν ήταν εφικτό να προχωρήσουμε γιατί υπήρχε σοβαρό πρόβλημα είτε με κωδικούς είτε με κάποια που δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτό. Έχω μάθει στη ζωή μου να μην χρωστάω σε κανέναν. Κάνω πάντοτε στη ζωή μου ό,τι έχει η τσέπη μου και ό,τι έχουν τα πόδια μου, όσο μπορώ να σηκώσω τα πόδια μου. Δυστυχώς, εδώ πέρα βρήκα άλλα πράγματα με ποια έννοια. Δεν λέω ότι φταίει ο προηγούμενος πρόεδρος, μπορεί να φταίει όλη η διοίκηση του Δήμου, μπορεί να φταίει οποιοδήποτε. Αλλά σημασία έχει τι βρήκα εγώ. Δεν μπορώ να χρεώσω από εδώ και πέρα και το έχω κάνει και αν θέλουν να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, μικροπράγματα, καλύπτονται από μένα προσωπικά. Γιατί δεν υπήρχε ούτε σέντζι νωρίτερα. Επομένως, όλοι μαζί προσπαθούμε με το προσωπικό να λειτουργήσουμε το νομικό πρόσωπο σε χαμηλά επίπεδα οικονομικά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και βέβαια υπήρχαν οφειλές σε συλλόγους που ήδη έχουν καλεστεί να πληρώσουν τις συνδρομές τους και να πληρώσουν και αυτοί που πρέπει από εδώ και στο εξής. Σίγουρα υπάρχουν. Και αυτά να μπουν μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις δομές. Οι δομές, από ό,τι ξέρετε, ξέχασα κάτι να πω, ότι εδώ κάθε μέρα, εκτός από το συγκεκριμένο χρεωστούμενο που μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα εφάπαξ 15.000, υπήρχε εφάπαξ 5 και 5 10.000,
Υπήρχε στο, και όποιος τα αμφισβητεί να έρθει να τα δει, στο επικουρικό από το 12 που δεν είχε πληρωθεί στους υπαλλήλους 13.500 με το πρόστιμο παρέα. Υπήρχε χθεσινό 6 υπαλλήλων, το οποίο και αυτό κοστολογείται περίπου στους 15.000, που δεν έγινε παρέμβαση μετά το πρώτο δικαστήριο που έγινε το 2018 με τόκο 6%, εχθές το ανακάλυψε αυτό, άλλες 15.000. Αυτά όλα ήταν στο απειρόβλητο. Δηλαδή λειτουργούμε ένα νομικό πρόσωπο χωρίς να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Γιατί αυτά είναι τσουφτερά λεφτά. Όταν λέμε 15, 10, είναι αρκετά τα λεφτά, καταλαβαίνετε. Ή παράδειγμα το ένφια του 14, το οποίο ήρθε 1.300 ευρώ με το πρόστιμο, θα έρθει το ένφια το οποίο δεν είχαμε δηλώσει, παράδειγμα δεν είχαμε πληρώσει σε δύο ακίνητα δικά μας. Αυτά είναι μέσα στη λειτουργία του νομικού προσώπου. Λοιπόν, πάμε στις δομές. Το σπουδαιότερη δομή που πιστεύω ότι είναι το κεφάλαιο του νομικού προσώπου, θεωρώ ότι είναι το εθνικό στάδιο. Στο εθνικό στάδιο, το είπα και στους υπαλλήλους αυτούς που είδατε νωρίτερα μέσα που τους είχα καλέσει, ότι πρέπει πλέον να λειτουργήσει το εθνικό στάδιο. Έκανα υπομονή, πηγαίναμε πολύ να δούμε τι θα κάνουμε, ανοίξαμε γραφεία, εδώ η διοίκηση αυτή άνοιξε τα γραφεία. Τα είχαν οι συλλόγοι με τα κλειδιά τους, έχω γίνει κακός γι' αυτό. Και κάποιοι από εσάς που έχετε ασχοληθεί με αυτά, το γνωρίζατε πολύ καλά ότι κάποιοι σύλλογοι είχαν τα κλειδιά τους και ήταν γκέτο. Δεν μπορούσε να μπει άλλος στο γραφείο τους μέσα. Αυτό βέβαια δεν μου το συγχωρούνε, πολλοί σύλλογοι δεν μου το συγχωρούνε. Γιατί είχαν μάθει να λειτουργούν με κάποιο τρόπο όπως τον θέλαν αυτοί τον τρόπο τους να λειτουργήσουν. Σήμερα το εθνικό στάδιο, τουλάχιστον ένα κομμάτι που μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μέσα σε 5 μήνες. Όταν σε 5 μήνες μέσα έχω το πρώτο που πρωτεύων, ότι το χρέος και ταυτόχρονα η διοίκηση του νομικού προσώπου στα γραφεία. Που δεν έχω βγει ούτε μια μέρα έξω γιατί δεν μπορώ να βγω. Επομένως, ανοίξανε οι πόρτες. Ναι, ανοίξανε οι πόρτες. Για να πάμε παρέα να δούμε τις αποθήκες τους γεμάτες. Από εκεί μοτέρ, από εκεί χαρτιά, από εκεί αυτά. Πάλι εγώ πρέπει να τα κάνω. Και πρέπει να τα κάνω, γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Να δούμε τις κερκίδες που τα καθίσματα είναι σπασμένα. Σπάσανε τώρα, κύριοι. Σπάσανε τώρα στη διοίκηση αυτή. Όχι. Ήταν σπασμένα επί σειρά ετών. Κανένας όμως δεν πήγε να τα βγάλει. Σήμερα όμως ο κούρος θέει. Γιατί έχω δώσει εγώ εντολή, εδώ είναι η διευθύντρια και το ξέρει, ότι έχω δώσει εντολή να βγουν τα καθίσματα. Θα βγουν. Γιατί θα φτιάξει ο καιρός τώρα και θα τα βγάλουμε. Άρα όμως φταίει ο κούρος γι' αυτό. Φταίει ο κούρος ότι πίσω από το στάδιο τις κερκίδες είναι τριτοκοσμικό σημείο του σταδίου. Ο κούρος θέλει που είναι σπασμένες οι πόρτες, είναι σπασμένες λεκάνες, είναι σπασμένα όλα. Και βέβαια πρέπει να τα φτιάξει ο κούρος. Εγώ δεν είπα όχι. Αλλά ο κούρος για να τα φτιάξει πρέπει να υπάρχει και μια χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση για τις περιφράξεις γύρω γύρω με στράτζα σίδερο, όποιος ξέρει στράτζα σίδερο, οι οποίες είναι σάπιες. Ναι, θα τα φτιάξει ο κούρος. Ο κούρος θέλει βοήθεια όμως. Δεν μπορεί να είναι Θεός. Θα πρέπει να έρθει η τεχνική υπηρεσία, όπως έχουμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο, να κάνει μια μελέτη για όλα. Αυτά τα έχουμε κάνει συνεννόηση. Δεν μπορεί όμως η τεχνική υπηρεσία να έρθει σήμερα, επειδή εγώ τη ζήτησα σήμερα, να λέμε και την αλήθεια. Γιατί εκκρεμούσαν, μην ξεχνάτε, έργα σοβαρά των 600.000, τα 2.600 εδώ πέρα που προλάβαμε και κάναμε τις μελέτες από τις χρηματοδοτήσεις που είχαν βγει νωρίτερα. Αυτά σίγουρα δεν έχω απαιτήσει εγώ να γίνουν σήμερα. Θα γίνουν όμως στην πορεία. Δεν μπορεί όμως ο καθένας, επειδή κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι του έκανε ο κούρος γιατί του πήρε αυτό το κομμάτι που αυτός το έδρευε και το εξουσίαζε, να έρχεται σήμερα και να κάνει μια πολιτική πολύ άσχημη. Αυτά να κοπούνε. Για μένα πρέπει να κοπούνε γιατί είμαστε άνθρωποι όλοι. Και αυτός είναι άνθρωπος και εγώ είμαι άνθρωπος και αυτή είναι άνθρωπος και αυτή. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ότι δεν αφήνω τα παιδιά στο γήπεδο και στενοχωριέμαι γιατί λένε ότι δεν αφήνω τα παιδιά στο γήπεδο. Έχουν χαρτί μπροστά τους που τα λέει. Τι είπα εγώ, για να το διευκρινίσουμε μία για πάντα, γιατί το έχω στείλει 2 φορές εσάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορεί η διευθύντρια του σχολείου να λέει δεν μας αφήνουν στο στάδιο. Εκεί είναι 2 τατινά. Ή δεν το έχει διαβάσει το χαρτί, ή κάποιος υπάλληλος κάνει πολιτική. Που δεν το έχω καταλάβει. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε.
Δεν μπορεί να λέει δεν μπαίνουν στο στάδιο όταν τους λέω να φοράνε τα παπούτσα, τα πάνινα, να είναι με τους γυμναστές τους, να μπουν και στο χορτάρι να παίξουν. Παιδιά είναι. Είπα εγώ να μην μπουνε. Τι είπα. Είπα σε δύο μέρες νωρίτερα να μας πούνε αν θα πάνε. Αν στην περίπτωση όμως κάποιο σχολείο θα πάει το πρωί, γιατί έχει καλό καιρό και εμείς περάσαμε από σχολεία. Και λέμε εκδρομή και φωνάζαμε εκδρομή και μας άρεσε. Και πάνε την άλλη μέρα, δεν είπα εγώ να μην έρθουμε. Δεν είπα να μην. Θα παίρνω ένα τηλέφωνο στο νομικό πρόσωπο. Ο υπάλληλος που είναι εκεί πέρα έχει την όλη ευθύνη διαδικασίας, μην γίνει κάτι. Αυτό το ξεχνάνε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Και κάποιος πρόεδρος έχει δύο φορές την ευθύνη εάν γίνει κάτι μέσα στο στάδιο. Δεν είπαμε εμείς να μην πάει κανένας. Θα πάει, είπα και το άλλο. Ποιος άλλος το έχει πει. Να είναι ο επιστάτης, να είναι κάποιοι άνθρωποι από εδώ, ή μία κοπέλα από το νομικό, να πάει να τους δείξει τα βάρη στα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν την αίθουσα των βαρών, να τους δείξει, ξέρω εγώ, το πλειστό. Κάποια παιδάκια μπορεί να μην έχουν πάει στο πλειστό. Να κάνουμε και τέτοια πράγματα. Και αυτό ήταν εις βάρος μου. Γιατί με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν με ποιο δικαίωμα συζητάς, ποιος είναι υπεύθυνος. Αν είναι δυνατόν, εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για μένα, δηλαδή είναι πρωτόγνωρα. Για κάποιους άλλους που τους αρέσει να κάνουν αυτό το πράγμα, ίσως είναι καλύτερο. Δεν μπορεί να λένε τώρα, βγάλανε χθες ένα site ότι ναι, τι κάνει δεν του μισή το δικτάκι. Και ξέρει αυτός που το έβγαλε, δεν θα ονομάζω, εγώ ήμουν αυτός που μίλησα μαζί του. Και του είπα να πάμε στο Υπουργείο, γιατί μπορούσε να πάμε στο Υπουργείο Αθλητισμού απάνω, να παρακαλέσουμε να μας στείλει δύο μηχανικούς, να τους φιλοξενήσουμε εγώ και αυτός εδώ στην Τρίπολη και να μας βγάλει όλη τη μελέτη του σταδίου, τις επιδιορθώσεις αυτές. Γιατί αν θα πούμε εμείς ότι θέλουμε 5, δηλαδή 10 ευρώ, θα πούνε αυτοί από πάνω, τι ζητάνε αυτοί να φτιάξουν για ένα στάδιο πολυτελέστατο. Αν το δουν όμως, με ελαφρία αμέσως θα πούνε ναι, δώστε το. Τη χρηματοδότηση 50.000% όσο είναι. Αυτά τα είχαμε πει μαζί. Και όμως, αντί να πάρει ένα τηλέφωνο, οποιοδήποτε έχει πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί. Προχθές, παράδειγμα, είναι λάθος δικό μας των υπαλλήλων που υπήρχε στάχτη στο, και είχαν κάψει στο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ τους πήρα τηλέφωνο, τους είπα κακώς το κάναμε. Αλλά η στάχτη ήταν 15 μέρες και εγώ δεν την είχα δει. Όταν με πήρε όμως μια φίλη και μου είπε: είναι η στάχτη, σε ένα λεπτό μέσα τους ανάγκασε και πήγαν και τα πήρανε. Αυτός είναι ο τρόπος ο σωστός βοήθειας του πολίτη. Δεν είναι ο σωστός με το να κάνουν εντυπώσεις για να χτυπήσουν τον Ηλία τον Κούρο. Και ας με χτυπήσουν όποιος θέλει. Ξέρετε γιατί δεν τους έχω ανάγκη. Ξέρετε γιατί όχι. Θα σας πω εγώ γιατί δεν τους έχω ανάγκη. Γιατί ουδέποτε έφτασα εγώ σαν αλίγκαρος εδώ. Ουδέποτε έφτασα εδώ πέρα σαν πολιτικά γραφεία που πάει ο καθένας. Επομένως, κάποιοι άνθρωποι από όλους εμάς που έχουμε ασχοληθεί γιατί μας αρέσει και το αγαπάμε, μην μας κόβουν τα φτερά. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί και πάνε μέσω αλλού τρόπου να πούνε οτιδήποτε. Επειδή το στάδιο θέλω να το κλείσουμε, αν κάποιος από εσάς θέλει και έχει δει κάτι, να το πούμε για να δούμε. Και κάτι άλλο, συγγνώμη κύριε Μουστόγια, μισό λεπτάκι. Να πούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να μάθουν οι σύλλογοι ότι το στάδιο το εθνικό, γιατί και με μερικούς από εσάς έχω μιλήσει παλιότερα, είναι του Δήμου Τρίπολης και είναι των πολιτών της Τρίπολης. Δεν κάνουμε κάτι για να αποκλείσουμε κανέναν. Και να πω και κάτι άλλο, ότι πάρθηκε μια απόφαση προχθές. Και θα σας πω το λόγο πώς πάρθηκε. Δεν ήταν, αν το πάρετε αποκλειστικά δικιά μου η πρόταση, ήταν συλλογική μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ότι 4 με 6,5 να μην περπατάνε κάποιοι άνθρωποι, γιατί είναι οι συλλόγοι εκεί πέρα και τρέχουν. Και φανταστείτε το παιδί το δικό σας να τρέχει και να εμφανιστεί ένας παππούς δίπλα ή εγώ ρε παιδί μου να πηγαίνω να περπατάω και να πέσει απάνω μου. Και το παιδί να πάθει μια ζημιά. Επειδή νυχτώνει τώρα αργά, είπαμε 6,5 να φεύγουν οι συλλογοί. Και να μπορεί ο πολίτης 6,5 ώρα που θα ξυπνήσει το απόγευμα να πάει μέχρι το βράδυ, ό,τι ώρα θέλει, να πάει να περπατάει. Αυτό θα ανακοινωθεί. Είναι θέμα διοικητικού, είναι μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου ομόφωνη, η οποία θα ανακοινωθεί και σε εσάς όταν θα έρθει από την περιφέρεια η απάντηση.